αναστέλλεται η πληρωμή 100.000 συντάξεων για αυτό το μήνα, καθώς οι δικαιούχοι τους δεν συμπλήρωσαν ή δεν διόρθωσαν τα λάθη που εντοπίστηκαν στο ΆΜΚΑ και στον ΑΦΗΜΗ. Την ίδια στιγμή έρχεται για πρώτη φορά ψαλίδι σε 25.000 διπλοσυνταξιούχους και στο σύνολο των συντάξεων που λαμβάνουν, καθώς μέχρι τώρα δεν είχε γίνει εφικτή διασταύρωση των στοιχείων τους. Η καταληκτική προθεσμία για να διορθώσουν τα λάθη με τους ΆΜΚΑ και τους ΑΦΗΜΗ έληξε στις 9 Μαΐου. Ο τελικός αριθμός όμως με τις συντάξεις που έχουν λάθη ή άκυρα ΆΜΚΑ και ΑΦΗΜΗ οριστικοποιήθηκε πριν από μερικές μέρες και σύμφωνα με πληροφορίες την Παρασκευή 31 Μαΐου περίπου 100.000 συντάξεις ΙΚΑ, δημοσίων και άλλων ταμείων δεν θα πληρωθούν. Στο θέμα αναφέρθηκε ο υπάλληλος του τμήματος συντάξεων Κορίνθου, κύριος Βαγγέλης Κασκαντάνης. Τέλος του μήνα είπαμε ότι αναστέλλονται οι συντάξεις για όσους δεν έχουν δηλώσει ΆΜΚΑ και ΑΦΗΜΗ ή το ένα εκ των δύο. Θα μπει πρόγραμμα στο σύστημα και θα έρχονται απευθείας όσοι δηλαδή δεν μπήκαν χρήματα στην τράπεζα, θα έρχονται στο ΙΚΑ και στα κατατόπους ΙΚΑ, θα δηλώνουν το ΆΜΚΑ ή το ΑΦΗΜΗ ή και τα δύο αν θα λείπουν και θα πληρώνονται προκαταβολή. Υπάρχει πρόστιμο, δεν υπάρχει πρόστιμο, απλώς αναστέλλονται οι συντάξεις. Αλλά θα πληρωθούν όμως, δηλαδή αυτός που θα έρθει και θα κάνει την απογραφή του, να μας δώσει το ΆΜΚΑ και το ΑΦΗΜΗ να το περάσουμε στο σύστημα, θα πληρωθεί και για 3 μήνες προκαταβολή.